Έντονη είναι η αντίθεση της Ιεράς Συνόδου για το γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών και φυσικά για το ζήτημα της τεκνοθεσίας, καθώς υποστηρίζει ότι καταδικάζει τα μελλοντικά παιδιά να μεγαλώσουν χωρίς πατέρα ή μητέρα σε ένα περιβάλλον σύγχυσης των γονεϊκών ρόλων, ενώ σημειώνει ότι η παρένθετη μητρότητα θα δώσει κίνητρα για την εκμετάλλευση των γυναικών και την αλλίωση του θεσμού της οικογένειας. Όλα αυτά η Εκκλησία δεν μπορεί να τα αποδεχθεί γιατί θα προδώσει την αποστολή της, τονίζεται στο κείμενο της Ιεράς Συνόδου, όπου μεταξύ άλλων επισημαίνεται πως η χριστιανική παραδοσιακή οικογένεια αποτελείται από μητέρα, πατέρα και παιδιά και σε αυτήν την οικογένεια τα παιδιά αναπτύσσονται γνωρίζοντας τη μητρότητα και την πατρότητα που θα είναι απαραίτητα στοιχεία στη μετέπειτα εξέλιξή τους. Η διαδικότητα των δύο φύσεων και η συμπληρωματικότητά τους δεν αποτελούν κοινωνικές επινοήσεις, αλλά παρέρχονται από το Θεό. Η ιερότητα της ένωσης άνδρα και γυναίκας παραβαίνει στη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ο χριστιανικός γάμος δεν είναι απλή συμφωνία συμβίωσης, αλλά ιερό μυστήριο, δια του οποίου ο άνδρας και η γυναίκα λαμβάνουν τη χάρη του Θεού για να προχωρήσουν προς τη θέωσή τους. Ο πατέρας και η μητέρα είναι συστατικά στοιχεία της παιδικής και της ενήλικης ζωής. Η μη ύπαρξη παιδιών χωρίς την ευθύνη των συζύγων δεν διασπάται εν Χριστώς εις υγεία. Η χριστιανική παραδοσιακή οικογένεια αποτελείται από πατέρα, μητέρα και παιδιά και σε αυτήν την οικογένεια τα παιδιά αναπτύσσονται γνωρίζοντας τη μητρότητα και την πατρότητα που θα είναι απαραίτητα στοιχεία για τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Αφού εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους η Εκκλησία διαφωνεί με το γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, καλείται η πολιτεία και το κράτος να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού στηρίζοντας τις πολύτεκνες οικογένειες. Οι εμπνευστές του νομοσχεδίου και οι συνευδοκούντες σε αυτό προωθούν την κατάργηση της πατρότητας και της μητρότητας και τη μετατροπή του σε ουδέτερη γονεϊκότητα. Την εξαφάνιση των ρόλων των δύο φύλων μέσα στην οικογένεια και θέτουν πάνω από τα συμφέροντα των μελλοντικών παιδιών τις σεξουαλικές επιλογές των ομοφύλων ενηλίκων. Επιπλέον η θέσπιση της υιοθεσίας παιδιών καταδικάζει τα μελλοντικά παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς πατέρα ή μητέρα σε ένα περιβάλλον σύγχυσης των γονεϊκών ρόλων, αφήνοντας δε ανοιχτό παράθυρο για την λεγόμενη παρένθετη κοίηση θα δώσει κίνητρα για την εκμετάλλευση ευάλωτων γυναικών και αλλίωση του ιερού θεσμού της οικογενείας. Προτρέπουμε την πολιτεία να προβεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που εξελίσσεται σε βόμβα έτοιμη να εκραγεί και είναι το κατεξοχήν εθνικό θέμα της εποχής μας, του οποίου η επίλυση υπονομεύεται από το προσψήφιση νομοσχέδιο και την καλούμε να υποστηρίξει τις πολύτεκνες οικογένειες που προσφέρουν πολλά στην κοινωνία και στο έθνος.